Ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή ομολόγησαν σήμερα ότι όσα ανέφεραν στις μηνύσεις τους υπόθηκαν για να επιβαρύνουν ο ένας τη θέση του άλλου και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πυροβολισμός. Ο λόγος για τους δύο άνδρες από το γεράκι του Δήμου Μηνωά Παιδιάδος, που είχαν μετά τις μηνύσεις τους συλληφθεί και εις βάρος τους είχε ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βαθμό κακουργήματος. Δεν έγιναν τα πράγματα έτσι, δεν υπήρξαν όπλα, δεν υπήρξαν πυροβολισμοί και γι' αυτό δεν υπήρξαν και ευρήματα, ότι η διαμάχη μεταξύ τους τους οδήγησε να αλληλομηνηθούν με γεγονότα τα οποία επινόησαν ώστε να επιβαρύνει ο ένας τον άλλον, κάτι το οποίο ξεκαθαρίστηκε σήμερα. Πιστεύω και ενώπιον της κυρίας Ανακρίτριας και της κυρίας Αγγελέως είπαν τα πράγματα πώς έγιναν και γιατί εδόθηκαν αυτές οι καταθέσεις. Δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο φυσικά να παραλες ψέματα και υπερβολές, όμως άλλο αυτό το αδίκημα, το οποίο το ομολόγησαν οι κατηγορούμενοι, δηλαδή ομολόγησαν ότι πράγματι είπαν υπερβολές και ψέματα στην κατάθεσή τους για να επιβαρύνει ο ένας θέση του άλλου, άλλο πράγμα οι απόπειρες ανθρωποκτονίας. Στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου που οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο άνδρες, υποστήριξαν ότι μεταξύ τους δεν υπάρχει κάποια διένεξη και πως η όποια ένταση, που πάντως μπορεί να είχε λεκτική επίθεση, δεν περιελάμβανε σε καμία περίπτωση την απειλή με όπλο, επήλθε μέσω τρίτων που πυροδότησαν το κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών και των οικογενειών τους. Δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ τους. Οι σχέσεις τους ήταν και θα παραμείνουν αρμονικές. Απλά συνέβη αυτό που συνήθως συμβαίνει στις τοπικές κοινωνίες. Μπαίνουν τρίτοι ανόητοι στη μέση με σκοπό να δυναμητήσουν το κλίμα και να δημιουργήσουν φασαρία. Μιλάμε για δύο οικογένειες, και η μία και η άλλη, οι οποίες είναι άριστες, συνορεύουν 150 χρόνια από τους προπαπούδες τους στα συγκεκριμένα μέρη και δεν υπήρχε καμία αντιδικία. Δυναμίτησαν το κλίμα αυτοί οι ανόητοι, επαναλαμβάνω, και δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση. Εισαγγελέας και ανακριτής δέχθηκαν τους ισχυρισμούς τους και αποφάσισαν να αφαιθούν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την έκβαση της υπόθεσης. Διαβεβαίωσαν και την κυρία ανακρίτρια, την κυρία εισαγγελέα, ότι πλέον ξεκινάει μια περίοδο ειρηνική και ομαλή χωρίς μεταξύ τους διενέξεις και αφέθηκαν ελεύθεροι με εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και οι δύο. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο να απασχολεί με την ποινική δικαιοσύνη ως σκόπος, καλύτερα που εκτονώθηκε μια τέτοιου είδους παρεξήγηση έστω με αυτόν τον άκομψο δικονομικά, νομικά τρόπο, παρά να είχε συμβεί πράγματι αυτό που διηγούνταν στις καταθέσεις τους και να τρέχαμε και να μην φτάναμε.